Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναταραχή έχει προκαλέσει η διαμαρτυρία των μεταναστών που αιτούνται άσυλο και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης το συντομότερο δυνατόν στη Λέσβο. Ξεσηκώθηκαν και οι κάτοικοι με αποτέλεσμα να επέμβει και η αστυνομία, ενώ ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ζήτησε να κηρυχθούν τα νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να κηρυχθούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Λέσβο τη Δευτέρα κατά την κινητοποίηση αιτούντων άσυλο για τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και ενάντια στο νέο νόμο για το άσυλο, που σύμφωνα με τα λεγόμενά τους υποχρεώνει σε νέο εγκλωβισμό. Κάτοικοι της Μόριας και κοντινών περιοχών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης σε κατάληψη του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενοι και εκείνοι για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Λέσβου και ζητώντας την άμεση αποσυμφόρησή του. Παράλληλα, αιτούντες άσυλο πραγματοποίησαν νέα παράσταση διαμαρτυρίας το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, την οποία όμως διέλυσε η αστυνομία. Η ένταση το μεσημέρι της Δευτέρας προκλήθηκε όταν η αστυνομία δεν επέτρεψε στους περίπου 1.000 αιτούντες άσυλο που πραγματοποιούσαν πορεία να φτάσουν στην πόλη. Οι μετανάστες έβαλαν φωτιά σε γύρω κτήματα, ενώ κάποιοι κατευθύνθηκαν μέσα από τα γύρω βουνά στην πόλη, καταλαμβάνοντας τον κεντρικό δρόμο της Προκυμαίας μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, όπου έστεινε σκηνές. Κατά την επιστροφή των διαδηλωτών στον καταβλισμό, περίπου 300 αιτούντες άσυλο οδηγήθηκαν από την αστυνομία μέσα στο χωριό της Μόριας, προκαλώντας την αντίδραση ομάδων κατοίκων, οι οποίοι χτύπησαν την καμπάνα του χωριού με αποτέλεσμα μεγάλη μερίδα των κατοίκων να βγει στους δρόμους. Οι κάτοικοι παρέμειναν στους δρόμους μετά την αποχώρηση των αιτούντων άσυλο, διαμαρτυρόμενοι για την διαμορφωθήσα κατάσταση και παρουσία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και του Δημάρχου Μυτιλίνης, ζήτησαν για ακόμη μία φορά την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού. Εν αναμονή σημαντικών εξελίξεων στο μέτωπο του προσφυγικού βρίσκεται η Κρήτη, καθώς το τραπέζι ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης στην Αθήνα θα βρεθεί το τελικό σχέδιο για την χωροθέτηση 20 νέων κλειστών δομών φιλοξενίας ανά τη χώρα, μεταξύ των οποίων οι δύο θα δημιουργηθούν εδώ στην Κρήτη. Επίσης, σε 2 μήνες αναμένεται να εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Στην δημιουργία 20 νέων δομών για την φιλοξενία προσφύγων σε 8 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Πρόκειται για δομές ελεγχόμενης φιλοξενίας, οι οποίες θα έχουν δυναμικότητα από 500 έως και 2.000 θέσεις κάθε μία, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή διαμονή σε αυτές ενός αριθμού προσφύγων που θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 25.000 ατόμων. Το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα είναι εθνική σημασία ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη ψηφίσαμε σχέδιο νόμου, όπου ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, άρα και τις επιστροφές. Ήδη έχουμε επιστροφές από την μεταφορά μάλλον μεταναστών από την νησιωτική περιφέρεια στην ενδοχώρα περίπου 9.000 και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άλλες 11.000 μεταφορές από την νησιωτική Ελλάδα στην υπηρετική. Προχωράμε στην δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων και βεβαίως ενισχύουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, ενισχύουμε τις επιχειρησιακή δυνατότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος και με μέσα αλλά και συστήματα που σαφώς θα βοηθήσουν με πιο αποφασιστικό τρόπο τα στελέχη του λιμενικού σώματος να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Σε 2 μήνες αναμένεται να εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε τους άξονες του προγράμματος για την νησιωτική πολιτική. Συγκεκριμένα, σε συνεννόηση με την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, δράσεις για την ενίσχυση κεφαλαίου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το μεταφορικό ισοδύναμο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των κρητικών επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπου αναμένεται να λάβουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της Κρήτης το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και δεν βλέπουμε το μεταφορικό ισοδύναμο ως επιδοματικού χαρακτήρα μέτρο. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της νησιωτικής πολιτικής, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης ανέπτυξε τους άξονες για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Όπως είπε, θα υπάρξουν 134 δράσεις το 2020 με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.
σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επεξεργαζόμαστε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν σχέση είτε με την ενίσχυση κεφαλαίου, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, μικροδάνεια, έτσι ώστε πραγματικά να τονώσουμε στοχευμένα όμως και συγκεκριμένα την νησιωτική επιχειρηματικότητα. Στη Σαουδική Αραβία βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε συναντήσεις με τον Βασιλιά και κυβερνητικά στελέχη της αραβικής χώρας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και επισφραγίστηκε η διάθεση για σημαντική ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, όπως καταγράφηκε σε όλες τις συναντήσεις στο Ριάντ. Επίσης, συζητήθηκαν οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον επενδυτικό τομέα. Με κάθε επισημότητα υποδέχτηκε ο βασιλιάς Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούδ τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο παλάτι, στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Σαουδική Αραβία μετά από εκείνη του 1991 που είχε πραγματοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε διαχειραψίας μέλη της βασιλικής οικογένειας και Σαουδάραβες αξιωματούχους πριν να αρχίσουν οι συζητήσεις των δύο αντιπροσωπιών. Στην διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκφράστηκε μεταξύ ανησυχία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ διαπιστώθηκε στην αντίληψη σε ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εμπορίου και Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ελλάδα, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να υποδείξει πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. We value Greece as a really special country for Saudi Arabia. And we think that after you took over, a lot of improvement has been done. You know, uncertainty was a symptom for Greece. Things were not looking good in the past, financial crisis, you know, and so many other things that was created a clout. This created a negative symptoms on the business side and the investment appetite overall. I just wanted to congratulate you for all the efforts you've done. There is really a sign of hope, at least, that they're coming back. And we will create a business delegation to come and visit all and explore these opportunities. I'm very happy that you recognize the fact that the investment climate in Greece has changed dramatically over the past 6 months. It's something that is also reflected in the capital markets, but also in the general interest of the international business community. To invest in Greece. We consider Saudi Arabia a strategic partner in this effort. A lot has changed. We'd be very, very happy to welcome your delegation to Greece. Saudi companies are already, and Saudi groups are already active in Greece. They know Greece quite well, as I'm sure you're aware. Σε όλες τις συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ριάντ συζητήθηκαν και γεωπολιτικά ζητήματα, με την Σαουδαραβική πλευρά να μην κρύβει την ενόχλησή της για την τουρκική προκλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό άλλωστε, εξετάζει τη διάθεση μιας ιστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία που αφορά στην προστασία κρίσιμων υποδομών ενέργειας για κίνηση που ενισχύει σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τους δεσμούς με την αραβική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Σαουδικής Αραβίας, στο οποίο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει την ιστορία της χώρας στο πέρασμα των χρόνων, ενώ συναντήθηκε και με τον πρίγκιπα διάδοχο του Βασιλείου. Δυσκολία αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα όχι να ενταχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο αλλά να αποφοιτήσουν από αυτό, με αποτέλεσμα οι αιώνιοι φοιτητές στη χώρα ολοένα να αυξάνονται. Η αιτία βρίσκεται στο ισχύον σύστημα, ενώ ο Υφυπουργός Παιδείας δεσμεύθηκε να δρομολογηθεί σειρά μέτρων για τη βελτίωση των πραγμάτων. Κάθε χρόνο εισάγονται χιλιάδες, όμως πολύ λιγότεροι παίρνουν πτυχίο. Ο λόγος για τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων που στην πράξη μάλλον εγκλωβίζονται στο ισχύον σύστημα, με συνέπεια οι προσπάθειές τους να μην ευδοκιμούν. Τα παιδιά καλούνται σε πολύ μικρή ηλικία να αποφασίσουν το επάγγελμα που θα κάνουν, να μπουν σε μια σχολή και πολλές φορές δεν είναι σίγουρα για το τι θέλουν να κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ελαττώματα στο σύστημα. Οι ποιοτικές αδυναμίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η στρεβλή διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγεί πολλούς νέους σε αδιέξοδο με λάθος σπουδές. Οι νέοι οθούνται σε έλλειψη πτυχίων, χωρίς όμως να υπάρχουν οι ανάλογες θέσεις στην αγορά εργασίας. Ξεκινάς από ένα σχολείο το οποίο δεν δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά για να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν.
δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση για την αγορά εργασίας, το τι παίζει, το που θα βρουν δουλειά, το που θα είναι παραγωγικοί σύμφωνα με αυτό το σύστημα. Και ενώ προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμος μακριά από τις ευρωπαϊκές τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης προαναγγέλει τη δρομολόγηση σειρά μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης. Το λάθος θεωρώ ότι είναι από τις πανελλήνιες ακόμη, που δεν υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις στα επαγγέλματα που θέλει να ακολουθήσει ένα παιδί. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της κτηματογράφησης, ενώ όσοι δεν προχώρησαν σε δήλωση θα κληθούν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα. Εντυπωσιακή η συμμετοχή των πολιτών το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ωστόσο, για όσους δεν έχουν σπεύσει να δηλώσουν την ατομική ιδιοκτησία τους, τα πρόστιμα και το πλαίσιο που θα τα χαρακτηρίζει πρόκειται να θεσμοθετηθούν εντός του Απριλίου. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της κτηματογράφησης με εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών το τελευταίο εξάμηνο, καθώς μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου η συλλογή δηλώσεων αναμένεται να αγγίξει το 93% της επικράτειας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ωστόσο, για όσους δεν έχουν σπεύσει να δηλώσουν την ατομική ιδιοκτησία τους, τα πρόστιμα και το πλαίσιο που θα τα χαρακτηρίζει πρόκειται να θεσμοθετηθούν εντός του Απριλίου κατά εφαρμογή του σχετικού νόμου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον Απρίλιο όλοι οι ιδιοκτήτες εντός και εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήδη η συλλογή δηλώσεων στις περιοχές όπου έληξε η προθεσμία εκπρόθεσμης υποβολής έχει ξεπεράσει το 72% την στιγμή που ο συμβατικός στόχος ήταν 55%, ενώ αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Πλέον εκκρεμούν μόνο οι μελέτες που βρίσκονται υπό δικαστική προσφυγή λόγω αντιδικές των υποψήφιων αναδόχων και αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου της χώρας. Για το Ρέθμνο, Χανιά και περιοχές Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου, η συλλογή δηλώσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2021, ενώ νότια του νομού Ηρακλείου και σε όλο τον νομό Λασιθίου έχει ολοκληρωθεί η συλλογή δηλώσεων. Όσον αφορά τα πρόστιμα, όπως έκανε γνωστό το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το ύψος τους θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Σημειώνεται πως καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιουσίας τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Κτηματολόγιο, είναι ενδεικτικό πως από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020 συγκεντρώθηκαν πάνω από 6.553.651 δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων εκπρόθεσμης προσέλευσης, καθιστώντας εφικτή και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κτηματογράφησης. Όπως υπογραμμίζει το κτηματολόγιο, ακόμα και στις περιοχές που έληξαν οι προθεσμίες δηλώσεων, οι πολίτες συνεχίζουν να δηλώνουν με εντατικούς ρυθμούς τα κινητά τους στα κατατόπους γραφεία κτηματογράφησης καθώς και ηλεκτρονικά. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι ένας στους 5 πολίτες υπέβαλαν τη δήλωση ατομικής ιδιοκτησίας τους ηλεκτρονικά. Η υπερψήφιση της επικαιροποιημένης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να έχει μια δυναμική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Πλέον, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν και επισήμως μόνιμη παρουσία εκτός από τη Σούδα σε άλλα 3 στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, στη Λάρισα, τον Βόλο και την Αλεξανδρούπολη, με στόχο να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Αθήνα, πάντως, θεωρεί ότι με την παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων προκύπτουν σημαντικά ωφέλη για τη θωράκιση της άμυνάς μας. Το στρατιωτικό αποτύπωμά τους στην Ελλάδα ενισχύουν και παγιώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπερψήφιση στην Βουλή της επικαιροποιημένης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Η συμφωνία προβλέπει βελτιώσεις και επεκτάσεις στις υποδομές της Σούδας. Ωστόσο, πλέον οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν και επισήμως μόνιμη παρουσία εκτός από την Σούδα σε άλλα 3 στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, στην Λάρισα, τον Βόλο και την Αλεξανδρούπολη, με στόχο να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στον έλεγχο αυτό συνδράμουν και τα επτάμενα ραντάρ που σταθμεύουν στην ατοϊκή βάση στο Άκτιο. Οι εγκαταστάσεις σε Λάρισα, Βόλο και Αλεξανδρούπολη θα χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για τα υπερσύγχρονα αμερικανικά μη επανδρωμένα σκάφη, τα πλοία και ελικόπτερα μάχης. Η Ουάσιγκτον έκρινε ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στη γειτονία της Μέσης Ανατολής και ενώ η Ρωσία επιχειρεί κάθοδο στη Μεσόγειο.
Η Αθήνα πάντως θεωρεί ότι με την παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων όχι μόνο δεν δίνει γη και ύδρους στους Αμερικανούς, αλλά προκύπτουν σημαντικά ωφέλη για την θωράκιση της άμυνάς μας. Και αυτό διότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τις ίδιες αναβαθμισμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταστάσεις, θα συνεκπαιδεύονται με αμερικανικές δυνάμεις και θα αποκτούν χρήσιμη τεχνογνωσία πάνω σε νέα όπλα. Η επικαιροποίηση της αμυντικής συνεργασίας κρίθηκε αναγκαία, διότι το παλαιό κείμενο περιείχε τοποθεσίες βάσεων όπως η Γλυφάδα και το Ελληνικό, από τις οποίες οι Αμερικανοί έχουν αποχωρήσει εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, με δεδομένη τη σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τις συμφωνίες που είχαν υπάρξει για παραχώρηση ελληνικών εγκαταστάσεων στους Αμερικανούς, κρίθηκε σκόπιμο αυτή η συνεργασία να επισημοποιηθεί επ' ωφελία και των δύο πλευρών. Άλλωστε, οι Αμερικανοί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναβαθμίσουν αρκετές από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις με δικά τους έξοδα και συνακόλουθα θα έπρεπε να είχαν νομική κάλυψη για απελευθέρωση κονδυλίων από το Κογκρέσο. Με την επικαιροποίηση της αμυντικής συνεργασίας και με την βούλα της Βουλής, οι Αμερικανοί θα έχουν μόνιμη και ενισχυμένη παρουσία από τον βορρά έως τον νότο της χώρας μας. Η συμφωνία προβλέπει βελτιώσεις και επεκτάσεις στις υποδομές της Σούδας, τη σημαντικότερη βάση των Αμερικανών στην Ελλάδα. Η βάση χρησιμοποιείται από το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία και τις ειδικές δυνάμεις των Αμερικανών. Είναι δε η μόνη βάση στη Μεσόγειο που μπορεί να φιλοξενήσει πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Θεωρείται σημαντική βάση ενεμβοδιασμού των Αμερικανικών δυνάμεων για τις επιχειρήσεις τους σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί αναμένεται να επεκτείνουν το κρυπίδωμα K14, όπου δέουν τα αεροπλανοφόρα. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, στη Μαδρίτη, αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφους της Air Canada μισή ώρα μετά την απογείωσή του, ενώ την ίδια στιγμή χάος επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη εκλογών. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτη αεροσκάφος της Air Canada που παρουσίασε μηχανική βλάβη μισή ώρα μετά την απογείωσή του. Το Boeing 767 είχε αναχωρήσει από την Ισπανική πρωτεύουσα με 128 επιβάτες με προορισμό το Τορόντο, όταν ο πιλότος ζήτησε να επιστρέψει επιγόντως. Το αεροπλάνο φέρεται να εμφάνισε βλάβη στον ένα κινητήρα καθώς και σε μία από τις ρόδες. Συνέχισε να κάνει κύκλους πάνω από τη Μαδρίτη επί 4 ώρες πριν προσγειωθεί, ώστε να καταναλώσει καύσιμα. Ήταν το δεύτερο σημαντικό περιστατικό στο αεροδρόμιο Μπαράχας μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα είχαν διακοπεί οι πτήσεις επί μία ώρα εξαιτίας της παρουσίας ντρόουν στην περιοχή. 17 πτήσεις υποχρεώθηκαν να κατευθυνθούν προς άλλα αεροδρόμια της Ισπανίας. Επισοδιακά ξεκίνησε από την πολιτεία της Αϊόβα η πολύμηνη διαδικασία των προκριματικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με στόχο την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών που θα εκπροσωπήσει το κόμμα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η ανάδειξη του νικητή καθυστέρησε λόγω προβλημάτων στο λογισμικό ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και θεωρήθηκαν αναγκαίοι ποιοτικοί ελέγχοι στην εφαρμογή, όπως γνωστοποίησαν εκπρόσωποι του κόμματος. Παράλληλα, διευκρίνησαν ότι η συμμετοχή αναμένεται να κινηθεί στο επίπεδο του 2016 ή ακόμη και να το ξεπεράσει. Είναι κεφαλαιόδου σημασία το αποτέλεσμα να είναι ακριβές και η διαδικασία να χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, τόνισε το κόμμα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε σε μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, ένας από τους υποψηφίους, μιλώντας στους υποστηρικτές του, άφησε να εννοηθεί ότι κέρδισε. Η διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου των Δημοκρατικών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και μάλιστα ανηλίκου συνταράσσουν τον αθλητικό χώρο στη Γαλλία και συγκεκριμένα το χώρο του πατινάζ. Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και μάλιστα ανηλίκου συνταράσσουν τον αθλητικό χώρο στη Γαλλία. Η Σάρα από την Μπολ, πρώην πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον προπονητή της Γκίγ Μπεγέ όταν ήταν ακόμη ανήλικη. Η Αμπτιμπόλ περιγράφει στο βιβλίο της μια πολύ μεγάλη σιωπή ότι ο προπονητής της τη βίασε επανειλημμένα από τα 15 της έως τα 17 της χρόνια. Καταγγέλει επίσης ότι ενώ είχε ενημερώσει σχετικά τον Υπουργό Αθλητισμού την περίοδο 2002-2007 Λαμούρ, αυτός της απάντησε ότι θα κλείσουν τα μάτια. Ο ίδιος ο πρώην προπονητής της, ο κύριος Μπεγέ, παραδέχθηκε ότι είχε ανάρμοστες σχέσεις με την αθλήτριά του. Οι καταγγελίες έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας και η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας Ροξάνα Μαρσινό ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πατινάζ. Ο
Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Πατινάς, Διντιέ Γαγιαγκέ, δεν μπορεί να αποποιηθεί τις ηθικές και προσωπικές του ευθύνες. Του ζήτησα λοιπόν να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου. Ο Γκαγιαγκέ δεν ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας την εποχή που σημειώθηκαν τα γεγονότα που καταγγέλει από την ΠΟΛ, δηλαδή μεταξύ 1990 και 1992. Κατηγορείται όμως ότι κράτησε τον προπονητή στη θέση του παρότι υπήρχαν καταγγελίες για την ανάρμοστη συμπεριφορά του και μάλιστα είχε διεξαχθεί σχετική έρευνα. «Οι πρώτοι υπεύθυνοι είναι όσοι επέτρεψαν να γίνουν τέτοιες πράξεις», απάντησε ο Γκαγιαγκέ σε δηλώσεις του. «Αναφέρω για παράδειγμα τον Υπουργό Αθλητισμού εκείνης της περίοδου. Η ανικανότητά τους, τα πισωγυρίσματά τους που επέτρεψαν αυτά τα πράγματα σε ένα άθλημα όπου πρωταθλητές μπορεί να αναδειχθούν ανήλικοι και είναι άρα πιο ευάλωτοι, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να λογοδοτήσουν». Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ο Γκαγιαγκέ παραιτηθεί τελικά από τη θέση του. «Κοιμόμουν με τα λούτρινα ζωάκια μου και με ξυπνούσε με τον φακό του. Ήταν ένας εφιάλτης», περιγράφει από την ΠΟΛ σε ραδιοφωνική της συνέντευξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρωτάθλημα της Super League 1 με το Γεντί Κουλέ να κρίνει την εξάδα για τον Όφι. Ενώ φινάλε στις μεταγραφές έκανε ο Εργοτέλης με την απόκτηση Αιγύπτιου επιθετικού. Παράλληλα, παρελθόν από τον πάγκο του Πόλο του Όφι αποτελεί ο Μάκης Βολτιράκης, ο οποίος όμως αφήνει ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του συλλόγου. 4 παιχνίδια απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου στην Super League 1 και ο Όφι μπαίνει στην αφετηρία της τελικής ευθείας από την 6η θέση και κρατώντας το χέρι του τα play-off. Σίγουρα θα μπορούσε η αισιοδοξία για την επίτευξη αυτή του στόχου να ήταν μεγαλύτερη αν δεν χάνονταν άδικα 4 βαθμοί στα δύο τελευταία ισόπαλα παιχνίδια με Ξάνθη και Λάρισα. Έστω και έτσι όμως, ο Όφι μπορεί να τα καταφέρει, φτάνει τουλάχιστον να αξιοποιήσει την έδρα του και να ξαναφέρει τα χαμόγελα στον κόσμο του. Τώρα πάει στην Τούμπα για να παίξει με τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς πολύ δύσκολο λόγω των απουσιών και στη συνέχεια έχει τον πρώτο τελικό στο Ηράκλειο με τον Ατρόμητο. Ακολουθεί την προτελευταία αγωνιστική η δύσκολη έξοδο στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και στο φινάλε θα υποδεχθεί την Λαμία όπου δεν αποκλείεται να πανηγυρίσει και την είσοδό του στα play-off. Το γεγονός ότι Όφι για αυτά τα δύο μάτς στο Γεντί Κουλέ του δίνουν το δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα. Με νέο πρόσωπο τον Αχμέτα Τεφ συνεχίζει ο Εργοτέλης στην Super League 2 βάζοντας μια σημαντική λύση στην επιθετική του γραμμή. Ο Αιγύπτιος επιθετικός, παρουσία του οικονομικού διευθυντή και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ Διονύση Μπολοβέτη, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο ΑΤΕΦ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γουάντι Ντέγκλα στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, με την ομάδα του Ηρακλείου να κατέχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την οψιόν απόκτησής του. Παρελθόν αποτελεί για το τμήμα Πόλο του Όφι ο Μάκης Βολτιράκης που αποφάσισε να κάνει ένα νέο βήμα στην προπονητική του καριέρα αποδεχόμενος την πρόκληση της Α1 ανδρών και την πρόσκληση της ομάδας του Ιδραϊκού παίρνοντας την θέση του Δημήτρη Καραβίτη που αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών. Από τον Όφι ωστόσο αποχωρεί σαν φίλος αφού η σχέση του με την οικογένεια του Πόλο ήταν άψογη. Το γεγονός μάλιστα ότι παρέμεινε στον Όφι από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα, έχοντας φυσικά κατά διαστήματα κρούσεις από άλλες ομάδες, αποδεικνύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση με τους ανθρώπους της ομάδας και ιδίως τον Μιχάλη Σπαγουλάκη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι υπό την εποπτεία του, ο Όφι έζησε και την εμπειρία της Α1. Ο Μάκης Βολτιράκης μπορεί να ανοίγει μια νέα σελίδα στην προπονητική του καριέρα, ωστόσο αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στον Όφι που τα τελευταία χρόνια υπό την καθοδήγησή του δουλεύει σε διαφορετικά πρότυπα, δίνοντας έμφαση στις ακαδημίες του, κάτι που φαίνεται άλλωστε στα πρωταθλήματα υποδομών. Στόχος του Γανιώτη προπονητή ήταν η δημιουργία ενός συνόλου με βάση από τις ακαδημίες του Όφι, επενδύοντας το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Πάνω στο δικό του πλάνο λοιπόν θα συνεχίσει να δουλεύει ο Όφι που είναι έτοιμος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που θα ξεκινήσει μέσα στο μήνα να δώσει χρόνο σε αρκετά από τα νέα του παιδιά. Με ένα μείγμα λοιπόν έμπειρων παιχτών όπως η Τζαβολάκης, Βασιλάκης, Γιγουρτάκης και αρκετών νέων θα πορευτεί ο Όφι στο νέο πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τη διάδοχη κατάσταση, στον Όφι βρίσκονται σε διεργασίες, αφού υπάρχουν και οι Γιώργος Παγουλάκης και Χάρης Ζουράρης που μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια σε αυτή τη φάση. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το All-Star Game που θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 7 με 9 Φεβρουαρίου στο γήπεδο 2 Αράκια στο Ηράκλειο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου ενώ όλοι τόνισαν ότι το ECO All-Star Game είναι μια μεγάλη γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ. Μάλιστα, κάλεσαν τον κόσμο να δώσει βροντερό παρόν.
Στους ρυθμούς του ΕΚ All-Star Game κινείται το Ηράκλειο, καθώς έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 10 χρόνια. Εκπροσωπώ το σύνδεσμο και τον πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο στη σημερινή συνάντηση για ένα γεγονός μεγάλο που ταιριάζει απόλυτα με το Ηράκλειο, αφού το ωραίο στάδιο, το κλειστό του Ηρακλείου, τα δύο ωράκια, εγκαινιάστηκε πάλι με ένα All-Star Game πριν από 10 χρόνια. Είναι έτσι. Αυτό είναι δηλαδή σημαδιακό. Και γι' αυτό το λόγο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο της Κρήτης να παρακολουθήσει και να δει από κοντά, να πάρει αυτόγραφα, να μιλήσει με τον κόσμο, να του συναντήσει και να φωτογραφηθεί μαζί του στο γήπεδο και στην πόλη. Και γιατί όχι να δημιουργηθούν νέοι αθλητές στην Κρήτη και νέα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα και να έρθουν κοντά στο μπάσκετ και στον αθλητισμό. Το All-Star Game είχε πραγματοποιηθεί και πάλι στην πόλη μας το 2010 στα εγκαίνια τότε του κλειστού δύο ωράκια. Στην Κρήτη επιστρέφει μετά από 6 χρόνια, αφού το 2014 είχε διεξαχθεί στα Χανιά. Για μας ως ΕΚΟ είναι η τρίτη παρουσία σε All-Star Game, μετά το 2017 στην Πάτρα, όπου αναβίωσε ξανά ο θεσμός που για κάποια χρόνια είχε διακοπεί, και πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα είμαστε εδώ και όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, γιατί οι δεσμοί μας ως ΕΚΟ με την Κρήτη είναι πάρα πολύ μεγάλοι και διαχρονικοί. Δεν είναι μόνο το πολύ μεγάλο δίκτυο με πάνω από σχεδόν 130 πρατήρια που έχουμε σε όλη την Κρήτη, είναι και η όλη χρόνια συνεργασία που έχουμε. Όλοι τόνισαν ότι το ΕΚ All-Star Game είναι μια μεγάλη γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που ξεκινά από την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή το απόγευμα με τον αγώνα All-Star Game, όπως και τους διαγωνισμούς τρυπώτων και καρφωμάτων. Είναι με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση εδώ στο νησί μας, στο Ηράκλειο, μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, All-Star Game 2020. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να ξαναβρισκόμαστε μέσα από μια τόσο σημαντική συνεργασία για ένα θεσμό όπως είναι αυτός του All-Star Game τα τελευταία χρόνια, για μια γιορτή του μπάσκετ. Σε ένα υπέροχο γήπεδο το οποίο έχουμε την τύχη να έχουμε στην πόλη μας και ευελπιστούμε ότι θα γεμίσει από οικογένειες το τριήμερο που έρχεται. Ακόμη κάλεσαν τον κόσμο να δώσει βροντερό παρόν, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκδηλώσει στην πόλη από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή θα είναι δωρεάν. Τα εισιτήρια για τον αγώνα του ΕΚ All-Star Game έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. Οι τιμές είναι 7, 10 και 20 ευρώ. Τέλος, μία από τις κορυφαίες στιγμές θα είναι το παιχνίδι All-Time Stars Rising Stars, όπου οι παλέμαχοι θα αντιμετωπίσουν τα νέα ταλέντα. Διαμαντίδης, Ρετζιάς και άλλοι άσοι του παρελθόντος θα δώσουν το παρόν το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ θα προηγηθεί ο αγώνας All-Star με Μαξίδιο. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.